Και όπως έχω προαναγγείλει και χαίρομαι που έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, κάθε Τετάρτη βράδυ μετά τις 9, σήμερα λίγο καθυστερημένα λόγω του διαγγέλματος του Γάλλου Προέδρου και θα μας τα πει ο Νίκος σε λίγο, θα έχουμε τον Νίκο εδώ κάθε Τετάρτη βράδυ μετά τις 9 για κάποια ώρα που μπορεί εκείνος να μας ενημερώνει. Λοιπόν, καλώς ήρθες επίσημα στην παρέα του Αλμπέντο, Νίκο μου. Καλώς σας βρήκα, να είσαι καλά Γιώργο μου. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε σήμερα. Είναι και επαιτειακή ημέρα, εκτός από τα διαγγέλματα. Γιορτάζει. Εμένα μ' αρέσει που κάναμε αυτή τη νέα επαφή 28 Οκτωβρίου, έτσι θα το θυμόμαστε. Και μα είδες είναι πιο εύκολο να το συγκρατήσουμε. Είδες μια συγκυρία τώρα, κανιά φορά γίνονται ορισμένα πράγματα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να πούμε, ζήτω την πατρίδα μας, εδώ όλοι δυνατά κοντά. Ζήτω το έθνος, να το λέμε και αυτό, γιατί είναι μερικοί που δεν ξέρουν πια τι είναι το έθνος. Έτσι, μπράβο Νικό μου. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε. Όλοι γνωρίζουν, βεβαίως εσύ από πρώτο χέρι, περί του διαγγέλματος του Μακρόν. Σε ακούμε τι τρέχει στη Γαλλία, Νικό. Είναι πάρα πολύ απλό για να το πούμε συνοπτικά, άρα ξαναμπαίνουμε σε ένα lockdown από την Παρασκευή, δηλαδή είναι Πέμπτη τα μεσάνυχτα. Θα είμαστε τουλάχιστον σε ένα τέτοιο πλαίσιο για 4 εβδομάδες, μπορεί να πάει και για 6. Προς το παρόν είναι μέχρι 1η Δεκεμβρίου. Θα έχουμε μια ενημέρωση τακτικά, θα δουν σε στρατηγικό επίπεδο τι θα γίνεται ανά 15 μέρες. Ξέρεις ότι η κατάσταση τώρα στη Γαλλία έχει ξεφύγει, γιατί έχουμε πάνω από 50.000 κρούσματα την ημέρα. Απίστευτο. Ναι, και θα θέλαμε, φαντάσου ότι ο στόχος lockdown θα είναι να κατεβούμε στις 5.000 την ημέρα. Γιατί αυτό που έχει υπολογιστεί από αυτό το σενάριο, έτσι όπως το λειτουργούμε τώρα, είναι ότι πάνω κάτω μέση Νοεμβρίου θα έχουμε όλα τα νοσοκομεία που θα είναι over full. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άμα δεν γίνει καμία κίνηση όπως αυτή που θα κάνουμε, είναι πολύ απλό, όλο το σύστημα της υγείας της Γαλλίας θα καταρρεύσει. Αλλά τώρα το είπε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ήμασταν, όπως το ξέρεις, σε ένα νυχτερινό lockdown, δηλαδή μετά τις 9 δεν έβγαινε κανένας μέχρι τις 6 το πρωί. Ναι. Αλλά είδαμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Και ενώ συζητούσαμε αρχικά, αν θυμάσαι καλά και στην προηγούμενη εκπομπή, το είχαμε πει ότι αν θα κάνουμε, τι ώρα θα αρχίζει αυτό το πράγμα. Τελικά ξέρουμε τώρα ότι δεν υπάρχει. Άρα το σταματάνε εντελώς. Περνάμε σε ένα κανονικό lockdown. Θα υπάρχουν όμως διαφορές σε σχέση με αυτό που είχαμε την άνοιξη, εφόσον τα σχολεία δεν κλείνουν, θα κλείσουν τα πανεπιστήμια, θα είναι όλα εξ αποστάσεως, αλλά ούτως ή άλλως να ξέρεις ότι εμείς ήδη σε πανεπιστημιακό επίπεδο λειτουργούμε σε πολλά πράγματα εξ αποστάσεως, αλλά αυτό θα το συνεχίσουμε κανονικά. Ναι. Για τους χώρους εργασίας θα κάνουν και αυτοί εξ αποστάσεως, θα μοιάζει όπως κάνεις και εσύ με το ραδιόφωνο. Δεν γίνεται αλλιώς. Και θα πρέπει να δούμε τη διαφορά. Θα έχουμε πάλι έγγραφα που θα μας επιτρέπουν να βγαίνουμε έξω κατ' εξαίρεση σε σχέση με θέματα υγείας ή ακόμα και διατροφής. Δεν θα κλείσουν τα γυροκομεία που αυτά τα είχαν κλείσει, γιατί κατάλαβαν ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Θα είναι τα μέτρα πολύ αυστηρά, το πώς μπαίνεις, θα γίνεται ένας έλεγχος, γιατί τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα τεστ που μετά από μισή ώρα θα ξέρεις αν έχεις, αν είσαι μολυσμένος ή όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο, γιατί παλιά όπως ξέρεις περιμέναμε στη Γαλλία τουλάχιστον 5 μέρες μέχρι να μάθεις αν έχεις ή όχι μολυνθεί. Δεν μου λες, θα διευκολύνει. Με ρωτάει ένας φίλος από τις Σέρες, ο Γιώργος ο φίλος μας, τα 50.000 ναι, κρούσματα την ημέρα αντιστοιχούν σε πόσα τεστ, Νικό? Χοντρικά τώρα αν μπορείς να πεις. Α, όχι, δεν πάει έτσι. Εμείς πάνω κάτω να ξέρεις ότι είμαστε στο 1 εκατομμύριο τεστ την εβδομάδα. Ω, Παναγία μου. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι. Αυτό δεν ήταν το, ακριβώς το 50.000, για να απαντήσουμε και στο Γιώργο που ανησύχησε. Είναι ότι έχουμε και τους νεκρούς που ανεβαίνουν τώρα σταδιακά με 15 μέρες διαφοράς. Ναι. Άρα εκεί πέρα το πρόβλημα είναι ότι μεταξύ των μολυσμένων και των νεκρών, αυτό που δεν βλέπουμε εκτός από τους ειδικούς που τα κοιτάζουν συνεχώς, αλλά λέω ας πούμε για τον κλασικό λαό,
δεν βλέπουμε αυτούς που μπαίνουν στην εντατική. Και το πρόβλημα που αρχίζουμε να έχουμε τώρα στη Γαλλία είναι στην εντατική. Δηλαδή έχουμε πιάσει ήδη ποσοστά που είναι 70% των κρεβατιών των κλίνων της εντατικής που είναι ήδη full. Άρα ξέρουμε ότι όταν πιάνεις το 90% αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι μια τεχνική που δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε πια, που χρησιμοποίησαμε την άνοιξη, είναι ότι όταν είχαμε σε ένα νοσοκομείο πολύ κόσμο, το μεταφέραμε σε άλλο νοσοκομείο. Αλλά τώρα η πανδημία έχει απλωθεί σε όλη τη Γαλλία και δεν υπάρχουν πραγματικά περιοχές οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίξουν τις άλλες, γιατί ακόμα και το προσωπικό θα πρέπει να μένει επί τόπου και να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη οδηγίες, ακόμα και για αυτούς που έχουν βγει στη σύνταξη, να έρθουν να βοηθήσουν, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το δεύτερο κύμα θα είναι πιο μεγάλο από το πρώτο και πιο σκληρό όσο αφορά τους νεκρούς. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα στη Γαλλία και είναι καλό να τα βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο, γιατί ξέρω ότι για την Ελλάδα μερικές φορές είναι λίγο πιο αφαιρετικά, γιατί τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι τελικά και στην Ελλάδα φτάσαμε να έχουμε 1000 άτομα μολυσμένα την ημέρα. Εντάξει. Ενώ αυτό το θεωρούσαμε εντελώς αδιανόητο πριν μερικές εβδομάδες. Το γεγονός τώρα ότι μένουμε σταθερά σε εκατοντάδες μολυσμένους την ημέρα στην Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να ξαφνιάζει αρκετούς. Αλλά μην ξεχνάς, και τα είχαμε πει και μαζί, ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος, ούτως ή άλλως ξέραμε ότι θα είναι δύσκολοι αυτοί οι μήνες για το θέμα της πανδημίας, και τώρα έχει επιβεβαιωθεί απολύτως. Άρα όλοι αυτοί που λένε τα διάφορα, γιατί ξέρεις, επειδή κάνω συνεντεύσεις, δεν είναι τόσο ανοιχτό το πλαίσιο σε όλες τις συνεντεύσεις και ακούω και τους προηγούμενους όταν μιλάνε. Αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Βόηθα όταν ακούς τα κομματόσκυλα να σου λένε ο ένας το ένα και το άλλο. Εγώ αυτό που βλέπω, επειδή κοιτάζω όλα αυτά τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν δυσκολίες παντού. Να ξέρεις επίσης ότι η Ευρωζώνη θα είναι κλειστή και θυμάσαι ότι το είχαμε πει και μαζί, ότι να κλείνει στην Ευρωζώνη μας βοηθάει πάρα πολύ στον Εύρο. Ναι. Γιατί βέβαια είναι τα όρια εκεί πέρα, άρα οι πλάκες που θέλει να κάνει ο Ερντογκάν είναι πάνω από προβληματικές. Δεν θα έχουμε κλειστά σύνορα εσωτερικά της Ευρωζώνης και αυτό που ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος είναι ότι βέβαια θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι Γάλλοι που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, επειδή θα είναι πιο δύσκολο. Θα έχουμε μια σχετικά ανοχή αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί τελειώνουν οι διακοπές. Και πρέπει να δεις ότι και τα κημητήρια δεν θα είναι κλειστά, γιατί θέλουν να μπορούμε να φάβουμε τους ανθρώπους μας με αξιοπρέπεια, γιατί στο πρώτο lockdown ήταν πολύ προβληματικό. Απλώς τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά και είναι όλοι προετοιμασμένοι να τα τηρήσουν άμα θέλουν πραγματικά να μπουν και σε αυτό το πλαίσιο και στις δύσκολες συνθήκες. Τώρα η ΕΡΤ δείχνει εδώ το ρεκόρ, το σημερινό είναι εδώ εννοούμε στην Ελλάδα, 1547 κρούσματα. Βλέπεις αυτά τα νούμερα, δεν νομίζω να τα περίμενες Γιώργο μου. Μα δεν είναι... στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι, απλά ξέρεις ότι η διαφωνία, όχι μόνο των δύο, γενικά στην Ελλάδα κυρίως, είναι ότι υπάρχει μια ένταση στο φαινόμενο και το πάνε επί 10. Εκεί είναι το παιχνίδι όλο, Νίκο. Εδώ τουλάχιστον, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι το εξής, επειδή το ρωτούσε και ο Γιώργος από Σέρες, είναι ότι μην νομίζεις ότι είναι επειδή συστηματικά πάνε να κάνουν τεστ που έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς. Έχουμε πιο πολλούς μολυσμένους με συμπτώματα. Ναι. Άρα είναι, μην νομίζεις ότι και στην Ελλάδα ξαφνικά αυτά τα νούμερα έχουν μεγαλώσει γιατί κάνουμε περισσότερα τεστ. Γιατί έχουμε όντως ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα και μην ξεχνάς ότι θέλουμε δεν θέλουμε, ο κορονοϊός είναι μια μορφή γρήπης. Άρα η γρήπη το χειμώνα, εσύ πόσες φορές έχεις πέσει άρρωστος με γρήπη το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα είναι φυσιολογικό. Άρα έχουμε τώρα και το συνδυασμό της κλασικής γρήπης, ναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, τώρα εδώ τους λένε συστηματικά να κάνουν και το εμβόλιο της κλασικής γρήπης για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα την πατήσουν με το άλλο. Άρα είναι και οι καιρικές συνθήκες, είναι πιο πολύ το κρύο και δυστυχώς επειδή είχαμε περισσότερο κρύο στη Γαλλία τις προηγούμενες μέρες από το μέσο όρο, είχαμε περισσότερα κρούσματα
Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι επειδή πάνε και κάνουν περισσότεροι τα τεστ. Πάνε τα κάνουν γιατί έχουν συμπτώματα. Άρα, άμα το σκεφτείς, αυτοί που δεν έχουν συμπτώματα και δεν έχουν πάει, και γι' αυτό να ξέρεις ότι ακόμα και ο Γάλλος πρόεδρος, ότι έχουμε φτάσει 50.000, αλλά εκτιμούμε ότι θα μπορεί να είναι και το διπλάσιο. Η ερώτηση, Νίκο μου, παύλα ρητορικά, δική μου είναι, πάρω την ευθύνη, είναι η εξής. Πώς ξέρει κανείς ότι όλα αυτά τα στατιστικά, να το πω έτσι, δεν μιλάω για θανάτους, για όλο το άλλο την περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι αληθή και δεν ασκείται και μια κοινωνική πολιτική φόβου από πίσω, Νίκο? Α, πάνω να ξέρεις ότι τα νούμερα για τα οποία μιλάμε, επειδή έχω πρόσβαση σε αυτά, έρχονται από τα νοσοκομεία. Εντάξει, δεν το αμφισβητώ εγώ, ή Μάρτον Πάγια. Μα δεν έχω πρόβλημα. Και να το αμφισβητήσεις, θα είναι δικό σου πρόβλημα. Μετά δεν είναι πια αμφισβήτηση, μετά είναι νοητική υστέρηση. Ακριβώς, η συζήτηση λοιπόν έχει να κάνει. Μιλάμε για τα νούμερα, να ξέρεις ότι κάθε μέρα βγαίνουν τα νούμερα από τα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία ουσιαστικά μεταφέρουν αυτά τα νούμερα, τα αθροίζει απλώς το κρατικό όργανο, αλλά το κράτος, αν θες σαν κράτος, δεν κάνει απολύτως τίποτα από το απλώς να συλλέξει τα νούμερα που βγαίνουν από τα νοσοκομεία. Επειδή εσύ, Νίκο μου, παγκοσμίως νοητική στήριξη δεν έχεις, και θεωρώ και εγώ ότι δεν έχω, η ερώτηση είναι ότι αυτό τουλάχιστον φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι πέραν τούτου, δεν λέω για τη Γαλλία τώρα, μην το παρεμηνεύσουμε, γενικά χρησιμοποιούν τον κορονοϊό και έχουν μαντρώσει τον πλανήτη στο σπίτι. Αυτή είναι η γενική αποδοχή του πράγματος. Ναι, δεν πάει έτσι, Γιώργο μου. Το ξέρω ότι αυτό το σκεφτόσουν και από την αρχή. Αυτό που έχει σημασία, θα σου πω πολύ απλά και θα το ξανακούσεις και από το διάγγελμα. Εγώ σου λέω το εξής. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αν αφήσουμε τον πληθυσμό να κυκλοφορεί κανονικά και να μην κάνει απολύτως τίποτα, έτσι. Ναι. Και να έχουμε αυτό που λέμε την ανοσία της αγέλης. Και θα φτάσουμε, ας πούμε, ένα 60% του πληθυσμού να είναι μολυσμένος. Ναι. Πρακτικά, ξέρεις τι σημαίνει αυτό σε νεκρούς? Δεν θέλω να ξέρω. Όχι, θα το μάθεις. Θα το μάθεις από μένα. 400.000 νεκρούς. Παγκοσμίως μιλάς τώρα? Όχι, για την Γαλλία μόνο με λέω. Για την Γαλλία μιλάς μόνο? Ναι. Αυτό εδώ είναι, άμα δεν κάνουμε τώρα κανένα μέτρο, θα έχουμε 400.000 νεκρούς. Αλλά αυτό τώρα, εδώ έχει δικαίωμα να το αμφισβητήσεις και έχει δικαίωμα να πεις ότι είναι εκτιμήσεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ρωτάω, άμα αυτό σου έρθει το 400.000, μετά θα λες, ούψ. Εγώ, Νίκο, εδώ κάνω... είναι το πρόβλημά τους. Αυτό που ήθελαν να το σκεφτείς, όταν μπήκαμε στο νυχτερινό lockdown, θεωρούσε τότε, γιατί αυτό πρόσεξε, έχει γίνει ήδη πριν 10 μέρες. Ναι. Εμείς είμαστε ήδη σε νυχτερινό lockdown. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Στάθη, φαντάζομαι, που θα είναι στην περιοχή. Λέω λοιπόν ότι άμα το σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο, αυτοί νόμιζαν ότι άμα μείνουμε 4-6 εβδομάδες με νυχτερινό lockdown, φτάνει. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί ανεβαίνουν. Άρα δεν φτάνει το μοντέλο. Και γι' αυτό σου λέω ότι τώρα λέμε ότι άμα το αφήσουμε εντελώς, δεν γίνεται. Και γι' αυτό υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν κάνει ήδη lockdown, που δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία. Άρα λέω απλώς ότι εδώ η Γαλλία που συνορεύει, αν το θυμάσαι καλά, και με την Ισπανία, με την Ιταλία, με την Ελβετία, με το Λουξεμβούργο, με τη Γερμανία, με το Βέλγιο, και θα παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα, γιατί είμαστε ουσιαστικά εκτός από την... γιατί μην νομίζεις, ακόμα και η Ελβετία είναι στην Ευρωζώνη, παρόλο που δεν είναι το ανάλογο. Σωστό. Σε επίπεδο, αλλά δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, λέω ναι. Λοιπόν ότι είναι ανοιχτό το πλαίσιο. Παρόλο που θα έχουμε ανοιχτά τα σύνορα, οι εκτιμήσεις είναι εδώ μόνο και μόνο για τους Γάλλους πολίτες. Δεν είναι 400.000 στον κόσμο. Στον κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα. Δεν μου λες τώρα να το ανοίξουμε λίγο, να φύγουμε από τη στενή κατάσταση έτσι όπου επικρατεί και είναι και στενάχωρη για όλους, ξαφνική βέβαια και λοιπά, 10 μήνες τώρα. Ευρύτερα, πού βλέπεις να οδηγείται μέσω του κορονοϊού και τα lockdown και τους περιορισμούς η κατάσταση γενικότερα πολιτικοκοινωνικά, γενικότερα? Κοίτα, το πρώτο πράγμα που θα σου πω είναι ότι εμείς τώρα, αν θυμάστε καλά, όταν ήμασταν στην άνοιξη, μας έλεγαν ότι θα έχουμε τελειώσει μάλλον προς τον Ιούνιο, είναι μερικοί που δεν το πίστευαν, ευτυχώς. Μετά έλεγαν ότι θα έχουμε μάλλον τα εμβόλια προς το τέλος της χρονιάς. Εγώ μπορώ να σου πω ότι τώρα στο διάγγελμα αυτό που είπε ο Μακρό, είναι περιμένουμε τα εμβόλια αρχές καλοκαιριού.
Μακάρι. Εντάξει, άρα βλέπεις ότι δεν μιλάμε τώρα για κάτι που έχει να κάνει μόνο μερικές εβδομάδες. Θέλει να πει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα ζήσουμε κανονικά. Στην πόλη της Λιόν ειδικά, 8 Δεκεμβρίου, υπάρχει αυτή η γιορτή των φωτών, που είναι πάρα πολύ σπουδαία, έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα, 28 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε. Άρα να ξέρεις, ας πούμε, ότι επειδή μου ρωτάς και για τα οικονομικά, είναι πολλοί που έκαναν ένα τεράστιο ποσοστό μόνο στις 3 μέρες αυτές, που ήταν πολύ ερωταστικές και τα λοιπά. Είναι αυτό που φωτίζουν όλη την παλιά πόλη και όχι μόνο, σε πολλές σημεία. Ναι, ναι. Άρα είναι γνωστό παγκοσμίως. Αυτό τώρα ακυρώθηκε, τελειώσαμε. Δηλαδή αναρωτιόμαστε αν θα γίνει ή όχι, με αυτό που γίνεται, ενώ πρόσεξε το lockdown πάει μέχρι προς το παρόν, μέχρι 1η Δεκεμβρίου, αυτό γινόταν 8. Το τελειώσαμε. Άρα λέω απλώς ότι, άμα προσέξεις, και θα το δεις και στα ελληνικά, στο lockdown που ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, λέει προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα, κάντε παραγγελίες εξ αποστάσεως, άρα είναι πολλές εταιρείες που τώρα έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, ενώ εμείς ξέραμε μόνο τις πολύ γνωστές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάποια σχέση με το telemarketing, όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται εξ αποστάσεως, θα είναι άνθρωποι που θα παίξουν περισσότερο τώρα και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία τους. Αλλά αυτό σημαίνει πρακτικά, γι' αυτό το έλεγε και ακόμα και για τα τρόφιμα, όλοι αυτοί που κατασκευάζουν τρόφιμα να μπορούν να σκεφτούν ότι μετά θα πρέπει να τα μεταφέρουν. Είναι εντελώς άλλη νοοτροπία. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θα προσαρμοστούν γρήγορα, ναι, θα δεις ότι θα τα πάνε μια χαρά και οικονομικά. Αυτοί που θα αργήσουν να προσαρμοστούν και θα περιμένουν, ας πούμε, να μην έχουμε lockdown, να μην μας ξανασυμβεί, ότι θα είναι σύντομο, αυτοί μπαίνουν σε μια λανθασμένη πορεία. Από τη στιγμή που όλος το λέει, θα είναι ακόμα θέμα μηνών να περάσουμε στα εμβόλια, που μετά, άμα έχεις τα εμβόλια, εντάξει, τότε το κάνεις μαζικά, το σταματάς. Εδώ αυτό που γίνεται είναι ότι δεν κοιτάζουμε πια το θέμα της υγείας και το θέμα της οικονομίας ξεχωριστά. Είναι ένας συνδυασμός. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι στρατηγικοί, ένα στρατηγικό μείγμα. Γι' αυτό οι δουλειές θα λειτουργούν και να ξέρεις ότι στη Γαλλία οτιδήποτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι εκεί πέρα, στη δουλειά τους. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι ότι τα κλείνουν, ενώ στην πρώτη περίοδο το κλείσαμε και είδαμε το οικονομικό κόστος. Άρα αυτό σημαίνει ότι κοινωνικά και οικονομικά πρέπει να παίξουμε έξυπνα, έτσι ώστε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο διαφορετικό όσο αφορά το οικονομικό αλλά και το εμπορικό σκέλος, γιατί είναι πολλά πράγματα που λειτουργούν εξ αποστάσεως. Ξέρεις, είναι μερικά, θα σου δώσω ένα παράδειγμα που να είναι λίγο εκτός, για να ανεβριάσουν μερικοί που δεν το έχουν. Θυμάσαι ότι έχουμε και βιοκαύσιμα. Ναι. Ωραία. Είναι πολλοί που μας λένε τα βιοκαύσιμα είναι μια χαρά, γιατί χρησιμοποιούμε τις καλλιέργειες μετά από αυτά που έχουμε παράγει, τα βάζουμε στα αυτοκίνητά μας κτλ. Θέλω να σου δώσω μερικά δεδομένα για να τα ξέρεις και για τη Γαλλία, εφόσον μιλάμε για αυτά. Ωραία. Yeah. Τα βιοκαύσιμα της Γαλλίας μπορούν να πιάσουν σε μερικές περιοχές 50%. Αλλά πρόσεξε τώρα. 50% που είναι φτιαγμένα στη Γαλλία. Ναι. Τώρα, άμα σου πω, Γιώργο μου, ότι το 50% από τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιεί η Γαλλία έρχονται οι σπόροι που καίμε για να φτιάξουμε τη βενζίνη, το ντίζελ, το μπιοντίζελ, έρχονται από την Αυστραλία και την Αμερική. Ναι. Εδώ τώρα δεν γελάς. Όχι, γιατί λες καλά ρε φίλε, δηλαδή μας εξηγείτε ότι κάνετε τις καλλιέργειες στην Αυστραλία και στην Αμερική για να τις φέρετε στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία μετά θα τις κάψετε για να κάνετε το βιοντίζελ για να μπουν μέσα ουσιαστικά στα αυτοκίνητα. Ξέρεις ότι τώρα οι μελέτες δείχνουν ότι το βιοντίζελ μπορεί να είναι και χειρότερο από το κλασικό πετρέλαιο. Δεν σου λέω καν τη σύγκριση με τους... με το φυσικό αέριο, με το πετρέλαιο. Άρα λέω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ανακοινώνουμε μερικά δεδομένα. Όλοι μας, στην αρχή όταν λέγαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε το βιοντίζελ, λέγαμε ότι θα είναι τοπικά. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Τα εργοστάσια λειτουργούν 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν φτάνει η παραγωγή της Γαλλίας σε επίπεδο καλλιέργειας, ενώ είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Ευρώπης.
Δεν μου λες τώρα να σου ρωτήσω κάτι προσωπικό, ναι, ή να το φιλοσοφήσουμε λίγο. Αυτά που βλέπουμε σήμερα και ζούμε απάντες έχουν γραφτεί ή λεχθεί από κάποιους τρελούς πριν 20, 30 και 40 χρόνια. Πώς κουμπώνει το έργο, Νίκο μου, να έχω γράψει εγώ πριν 30 χρόνια στο όραμά μου αυτά που συμβαίνουν σήμερα? Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, οι πανδημίες είναι κάτι που είναι πολύ κοινό. Άρα όλοι αυτοί που λένε ότι εμείς ξαφνιαζόμαστε που έχουμε μια πανδημία, μάλλον δεν ξέρουν ότι ο κύκλος με τις πανδημίες είναι γύρω στα 40 χρόνια. Άρα το έχουμε πει αρχικά όταν είχαμε το θέμα του κορονοϊού και μαζί, σου είχα πει, ναι, ότι πάνω κάτω, ναι, έχουμε αυτή την περίοδο και αυτή την πανδημία που έχουμε τώρα την περιμέναμε πριν 10 χρόνια. Άρα όταν μου λες ότι κάποιος σου είχε γράψει από πριν, να ξέρεις ότι δεν είναι τυχαίο που είχαμε φτιάξει όλες αυτές τις μάσκες πριν 10 χρόνια. Γιατί θεωρούσαμε ότι τότε θα μας έρθει. Και πρόσεξε, δεν μιλάω για γενική πανδημία, μιλάω για πανδημία με έναν τύπο γρίπης αυτής της κατηγορίας. Άρα λέω λοιπόν, όταν εμείς έχουμε ζήσει, γιατί μην ξεχνάς, και το AIDS ήταν μια μορφή πανδημίας και η Ebola ήταν μια μορφή πανδημίας, έχουμε πάρα πολλά. Ναι, αλλά δεν είχε γίνει τέτοιο πανηγύρι. Οι ιστορίες της ανθρωπότητας είναι γεμάτη με πανδημίες. Είναι απλώς ότι δεν ξέρει τίποτα από ιστορία. Ναι, αλλά δεν είχε γίνει αυτό το πανηγύρι που γίνεται τώρα, Νικό. Κάνεις λάθος. Το θυμάστε την εποχή του AIDS? Τη θυμάμαι, αλλά δεν έκλεισαν τα μαγαζιά, τα ωράρια, δεν άλλαξε η ζωή, Νικό. Α, όχι, γιατί έχεις ξεχάσει μια μικρή λεπτομέρεια. Παρακαλώ. Γιατί πώς μολύνεσαι από το ένα στο άλλο. Με το AIDS δεν μολύνεσαι μόνο από τον αέρα. Το AIDS δεν έχουμε τα ίδια μέτρα. Το AIDS το είχαν ρίξει και στη σεξουαλική διαδικασία. Αυτό είναι άλλο, ναι, κομμάτι. Εκεί, αλλά άλλο σου λέω εγώ τώρα. Από τη στιγμή που έχεις μια μορφή γρίπης, την γρίπη της Ασίας, την γρίπη του Χονγκ Κονγκ, την ισπανική γρίπη που ήταν και αυτή από την Ασία, τις ξέχασες? Πότε έγιναν αυτές? Αυτό ήταν μόνο γρίπες. Αν κοιτάξεις μόνο μέσα στον 20ο αιώνα, θα δεις ότι είχαμε ήδη κάτι σαν 8 γρίπες σε επίπεδο πανδημίας. Δεν μου λες σύμπτωση που να έρχονται. Υπάρχει μια. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια, ξέρεις ποια είναι? Ναι. Είναι ότι η Κίνα δεν ανακοίνωσε ότι είχε πανδημία και μας πέταξε 5 εκατομμύρια τουρίστες χωρίς να ξέρουμε ότι είναι όλοι μολυσμένοι, και γι' αυτό έγινε αυτό το φαινόμενο. Αλλιώς θα ήταν ένα φαινόμενο που θα ήταν πάντοτε, θα είχε μείνει στην Κίνα και εσύ τώρα θα το συζητούσαμε και θα λέγαμε, Νίκο μου, Γιώργο μου, βλέπεις τι έχει πάθει η Κίνα. Θα είχε μείνει αυτό. Μόνο που η Κίνα, επειδή δεν ανακοίνωσε τους αριθμούς, τα θύματα, τους νεκρούς και τους μολυσμένους, τον Ιανουάριο που ήταν για διακοπές, οι Κινέζοι πήγαν όλοι στην Ευρώπη. Ναι, αλλά διαβάζουμε, λέω ότι, ναι, γνωρίζω εγώ προσωπικά ή φίλοι, ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή, είτε λέγεται Γουχάν, είτε Πεκίνο, είτε, δεν έχει lockdown. Δηλαδή τι έγινε, έφυγε ο ιός από εκεί, κάνε εξαγωγή ιού? Ποιος σου είπε αυτό το πράγμα? Παντού γράφεται αυτό, Νίκο. Ότι η Κίνα έχει φτάσει τώρα να κάνει 9 εκατομμύρια τεστ την ημέρα. Άρα δεν ξέρω που τα διαβάζεις αυτά. Μπορώ να σου πω ότι όταν η Κίνα, επειδή είναι κομμουνιστικό καθεστώς, είναι εντελώς βάρβαρο το πλαίσιο, όταν αποφασίζει να κλείσει μια πόλη και να τεστάρουν όλοι, το κάνει. Άρα για ποιο πράγμα μιλάς τώρα? Γιατί ξέρεις κάτι, το φαντάζεσαι το ανάλογο στην Ελλάδα ή στη Γαλλία? Δεν θα το θέλει κανένας. Ακόμα και αν ήταν για να κάνεις ένα τεστ. Διότι εκεί πέρα δεν σου δίνουν καμία επιλογή. Σου λένε θα κάνεις τεστ σήμερα και να ξέρεις ότι οι Κινέζοι κάνουν ουρά ακόμα και τη νύχτα για να είναι στην ώρα τους, την ώρα που τους έχουν πει ότι θα φτάσουν. Το έχω δει αυτό όταν είχα πάει στην Ταϊβάν. Λοιπόν, αφού το έχει δει, ρε Γιώργο, τώρα δηλαδή τι θες, απλώς για να κάνεις τον δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή τι θες να σου πω? Πρέπει να το κάνω και αυτό. Καλό για την Κίνα. Ρε Νίκο, πρέπει να το κάνω και αυτό. Έρχονται εδώ βροχή ερωτήσεις και πρέπει να σου πω. Όχι, εγώ θα ήθελα για την Κίνα και το είχαμε πει και μαζί, ότι σιγά σιγά να υπάρχουν αγωγές εναντίον στην Κίνα και σε διεθνές επίπεδο για αυτό που έκανε. Λοιπόν, εμείς οι δύο εδώ. Εθνική πανδημία να την κάνει διεθνή. Εμείς οι δύο εδώ, σε μία εκπομπή από τις παλιές που έχουμε κάνει, εμείς οι δύο, και στο είχα κάνει ερώτηση και σου λέω, δεν πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να τους κάνει αγωγές? Το θυμάσαι, έχουμε το ρεκόρ να το έχουμε πει αυτό. Μα να ξέρεις ότι αυτό έχει αρχίσει. Μπράβο. Λοιπόν, μου λέει εδώ να αρχίσουμε λίγο να βάλουμε τον κόσμο στην κουβέντα, Νίκο.
Βέβαια, βέβαια. Αφού για τον κόσμο είμαστε. Δεν είμαστε να μιλάμε μόνοι μας. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη μου λέει το εξής. Ναι. Η Σουηδία που έκανε την ανοσία της Αγγέλης, τι θανάτους είχε τώρα, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα απαντήσουμε στον Δημήτρη. Γιατί στην πραγματικότητα η Σουηδία, ναι, ξέρεις τι έκανε, έλεγε. Όταν σου λέει, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και ακριβώς τους αριθμούς. Στη Σουηδία πρώτα απ' όλα ο λαός, χωρίς να κάνεις και πολύ μεγάλη επιμονή, παίρνει οδηγίες και παίρνει πρωτοβουλίες από μόνος του για να κάνει το ίδιο. Στη Σουηδία δεν έχεις δικαίωμα να πας στο εστιατόριο και να έχεις πάνω από 6 άτομα μαζί. Άρα να ξέρεις ότι από μόνοι τους οι Σουηδοί δεν πήγαιναν στα εστιατόρια. Είναι πιο πειθαρχημένοι. Δεν πήγαιναν στους κοινούς χώρους. Αυτό δεν είχαν ανάγκη να βγάλουν μια νομοθεσία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ανάλογα με τις διαδικασίες και ανάλογα με το ποια είναι, αν θες, η πάστα ενός λαού, στη Σουηδία, άμα δώσουν απλώς μερικές οδηγίες, τις στηρούν όλες και δεν βγάζουν καν μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν μέτρα. Άμα θέλει ο Δημήτρης να κάνει μια μελέτη για το τι είναι όταν δεν κάνεις τίποτα, είναι πολύ απλό. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι η Σουηδία. Γιατί η Σουηδία τηρούσε μέτρα χωρίς να τα επιβάλλουν. Ενώ στην Αγγλία, επειδή βγήκε ο Πρωθυπουργός και λέει: «Παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε», σου υπενθυμίζω ότι η Αγγλία τώρα έχει 44.000 νεκρούς. Δηλαδή 10.000 παραπάνω από τη Γαλλία, από την. Η Ιταλία είναι στις 37.000 και η Ισπανία στις 34.000. Αυτό τα νούμερα θες να κοιτάξεις τι είναι, άμα αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν και να τους λένε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό ναι, αλλά αυτό ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. Η Σουηδία τήρησαν τα μέτρα χωρίς να πάρθουν μέτρα. Γιατί πολύ απλά είδαν απλές και μην ξεχνάς επίσης ότι όταν μιλάμε για τη Σουηδία, να θυμάσαι πόσες λίμνες είναι στη Σουηδία, σε ποια απόσταση είσαι ένα τετραγωνικό μέτρο και ποια είναι η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα το κλείσουμε σιγά σιγά τον κορονοϊό, έχουμε πούμε κι άλλα, απλά να πούμε άλλα δύο. Στη Γαλλία, μου γράφει εδώ ο φίλος μου, είναι 65,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός, 1.300 οι περιπτώσεις και 35.000 οι νεκροί. Στοιχεία λέει του John Hopkins University. Για την Ιταλία μιλάει τώρα. Για τη Γαλλία. Στη Γαλλία, ναι, δεν γράφει. Πόσο είπε, είπε 34.000 νεκρούς ή όχι. Στα 65 εκατομμύρια πληθυσμού. 67 είμαστε. 67. Στο 1.300 περιπτώσεις, 35.500 είναι οι νεκροί. Αυτά είναι τα στοιχεία του John Hopkins. Ναι, αυτά είναι. Μάλιστα, αυτό που έχει πει τώρα ο άνθρωπος είναι ακόμα και πιο νέα. Εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε περάσει τις 35.000. Ωραία. Λοιπόν, μία φίλη μου λέει ότι τελικά αν κάνουμε το εμβόλιο, γιατί εκεί μας πάνε, εν τέλει θα γίνουμε ζόμπι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι για χιούμορ αυτό, ελπίζω, γιατί φαντάζομαι ότι η ίδια το καλοκαίρι, άμα έχουμε το εμβόλιο, θα θέλει να γίνει ζόμπι, φαντάζομαι. Έτσι γίνεται. Εγώ θα κάνω εμβόλιο εφόσον οι 300 της Βουλής σε δημόσια θέα χτυπάνε το μπρατσάκι τους, τα παιδιά τους, γυναίκες τους. Και μετά θα πάμε και εμείς. Μετά θα πάμε και εμείς, Νίκο. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα περιμένω ποτέ τους βουλευτές να μου εξηγήσουν αν θα πρέπει να κάνω εμβόλιο. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι μόλις το εμβόλιο θα είναι έτοιμο, θα το κάνω. Ναι. Και θα το πω σε όλους τους δικούς μας, όλους οικογένεια, μαθητές κτλ. Είναι πολύ απλό. Άμα άλλοι δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις ότι κάποιοι εθελοντές. Εγώ από τη στιγμή, πρόσεξε, από τη στιγμή που εγώ θα έχω εμβόλιο, τότε σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να μολύνω κάποιον ούτε να μολυνθώ. Μετά κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Νίκο μου, ξέρεις ότι. Από τη στιγμή ότι εδώ προς το παρόν που δεν έχουμε εμβόλια, μιλάμε για τις μάσκες. Άρα ξαναλέω, δεν ξέρω πώς το είπα, ήταν κυρία ή κύριος, αυτό που λέει θα το κάνει και για τα παιδιά τους. Έχουμε διαβάσει τελευταία, νομίζω ότι είναι αληθής η είδηση, ότι η AstraZeneca έκανε εμβόλια σε εθελοντές και δεν θυμάμαι σε ποια άλλα κράτη, οι οποίοι πήγανε στον άλλο κόσμο. Οπότε πώς να πάει ο άλλος να κάνει εμβόλιο, Νικό? Είναι πάρα πολύ απλό. Μου μιλάς για πράγματα που είναι γενικά για τα εμβόλια, αυτό που λες. Εγώ προσωπικά μπορώ να σου πω το εξής. Αν έχεις ένα εμβόλιο που μπορεί να έχει αλουμίνιο, εγώ θα είμαι εναντίον. Αλλά άλλο σου λέω. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι το ειδικό, μιλάμε για μια πανδημία.
Άρα, άμα ο κύριος που είπε ή η κυρία που είπε, δεν άκουσα ποιο ήταν το όνομα. Ότι άμα κάνουμε εμβόλια είναι ζόμπι. Άμα δεν θέλει να βάλει εμβόλιο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα να μην βάλει. Αλλά να ξέρει ότι από τη στιγμή που δεν βάλει, θα έχουμε ένα θέμα αν είναι άρρωστος ή άρρωστη μετά. Ναι, μου λέει ο φίλος ο Στάφης που περιμένει να τα πείτε να πάει να πεις καφέ από εκεί, ότι... Ναι. Αφού θα είναι υποχρεωτικό, άρα θα πάμε να το κάνουμε όλοι. Αυτό μου περνάει. Κατάλαβες. Το ξέρω, το λέει. Αλλά εγώ σου λέω, εγώ, για να απαντήσω και σωστά, ότι είναι σωστή η παρέμβαση, ήθελα να ξαναλέω. Άμα δεν θες να το κάνεις, πες ότι δεν θες να το κάνεις. Ωραία. Εγώ, εμένα δεν με πειράζει τώρα, μιλάμε πιο πολύ φιλοσοφικά. Αλλά ρωτάω, σωστό. Αυτό θα το κάνεις και στα παιδιά σου, θα το κάνεις και στους γονείς σου, ή θα πεις απλώς ότι μόνο για σένα. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν όλη η άλλη οικογένεια είναι εμβολιασμένη και εσύ είσαι ο μόνος που δεν έχει, δικό σου το θέμα άμα πεθάνεις. Δεν μου λες, επειδή εγώ είμαι εντρικαδόρος, μπορώ να σου κάνω μια εντρικαδόρικη ερώτηση, Νικό. Ναι, αλλά εγώ είμαι σκακιστής, αλλά μην, να προσέχεις τι θα κάνεις. Το ξέρω, αγόρι μου. Ωραία. Εάν λοιπόν, γιατί κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη στις διοικήσεις του, δυστυχώς, ναι. Δεν θα μπορείς να πας σε τράπεζα δεξιά-αριστερά και θα σου ζητάνε το χαρτάκι του εμβολίου. Τι απαντάμε εκεί? Άμα αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα έχω εμβόλιο. Άρα αυτός που δεν θα κάνει εμβόλιο θα αποκλειστεί της κοινωνίας, Νικό. Όχι. Θα κάνει ό,τι θέλει στην κοινωνία που θέλει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μην μου ζητάς πράγματα. Αυτό δεν είναι καν εντρίγα. Αυτό να το ζητήσεις σε αυτούς που θεωρούν ότι θα είναι ζόμπι. Εγώ είμαι, όπως το είπε και ο Στάθης, από τη στιγμή που ξέρω ότι αυτό είναι για το κοινό καλό και πρέπει να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα. Γιατί ξέρεις κάτι, μην τρελαθούμε τώρα. Το εμβόλιο, άμα μας είχε έρθει πιο νωρίς, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Το γεγονός ότι τώρα θα περιμένουμε έως το καλοκαίρι είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εντάξει. Και να ξέρεις, επειδή εγώ ανήκω σε αυτούς που κάνουν αυτά τα θέματα και το ερευνούν, άμα εμένα μου προτείνουν να κάνω ένα εμβόλιο ενώ ακόμα είναι στο πειραματικό στάδιο, και πάλι θα το κάνω. Θα το κάνω για να δω πώς θα περάσει στους άλλους. Δεν θα περιμένω, ας πούμε, να το κάνουν σε άλλους. Μην τρελαθούμε. Εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι σε επίπεδο του πλανήτη. Μιλάμε για την ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα, άμα μπορούμε να έχουμε ένα εμβόλιο, όσο πιο γρήγορα το έχουμε, όσο πιο γρήγορα το βάλουμε, τόσο καλύτερα. Μετά το θέμα, άμα θες να το συζητήσουμε και να κάνουμε εντρίγες, είναι φιλοσοφικό. Και ρωτάω, αν αυτός που δεν θέλει να κάνει εμβόλιο, δεν το κάνει ο ίδιος, αλλά όλοι οι γύρω του το έχουν κάνει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι αν αυτός που δεν θέλει να κάνει εμβόλιο να το επιβάλλει στους δικούς σου να μην κάνουν. Ο φίλος μου ο Τσούτσουρας από την Κρήτη μου λέει αυτό, ναι. Αυτό κύριε Λιγερέ, είναι η τεχνική του τρόμου. Όχι, δεν είναι τρόμος. Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Για ποιον τρόμο μιλάμε? Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ ξαναλέω για τον φίλο μας στην Κρήτη. Ξαναλέω, αυτό που λέμε, ο άλλος που λέει εγώ δεν θα κάνω, δεν θα κάνει εμβόλιο ούτε στους γονείς του, ούτε στα παιδιά του, ή θα κάνει μόνο δικιά του προτίμηση. Άμα είναι δικό του το θέμα, δεν έχω πρόβλημα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι αθώοι. Αυτοί που θα σε ρωτήσουν ως γονείς, γιατί θα είναι ας πούμε υπερηλίκοι, και θα πούν να κάνουμε και εμείς εμβόλιο. Και εσύ θα τους πεις όχι, μην κάνεις. Αυτό θα κάνεις. Άρα πάει μια κοινωνία να κλείσει και να πεθάνουμε υγιείς. Αυτό συμπεραίνω εγώ. Όχι. Γιατί θα κλείσουμε, θα ανοίξουμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό που έχει σημασία, σου υπενθυμίζω πρώτα απ' όλα, γιατί έχει ξεχάσει μερικά πράγματα. Μπορεί. Ακόμα και στα λέω φίλου σου. Βεβαίως. Ότι σου υπενθυμίζω ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά. Σου υπενθυμίζω ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτές. Θα δεις ότι από μόνο σου θα δεις ότι οι άνθρωποι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην πηγαίνουν σε πολλές υπηρεσίες, γιατί ξέρουν ότι θα είναι δύσκολο και μπορεί να μολυνθούν με έναν τρόπο πιο εύκολο. Άρα είναι μερικά πράγματα, είναι το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, παλιά πήγαινε στην τράπεζά σου και έπρεπε να κοιτάξεις κάθε μήνα αν έχεις λεφτά ή όχι. Ναι. Σιγά σιγά το κάνεις τι, το κάνεις με την κάρτα. Όταν αγοράζουμε εδώ, να σου πω την αλήθεια, στη Γαλλία, ξέρεις πόσο καιρό έχω να αγοράσω κάτι με χρήματα? Το καταλάβαινα. Θα κάνουμε όλα με την κάρτα. Για ποιο λόγο? Και το ανεβάσαμε το ποσοστό γιατί μπορείς να κάνεις και κάρτα, πρόσεξε, χωρίς να πατήσεις τα κουμπιά. Άρα είναι εξ επαφής. Εντάξει. Λοιπόν, για ρωτάω τώρα. Εσύ, αυτός που δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο και όλα αυτά, είναι αυτός που πληρώνει ακόμα με νομίσματα?
Είναι αυτός που πατάει όλα τα κουμπιά, γιατί εγώ να το δω αυτό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όχι για μένα. Εγώ το βλέπω και το συστήνω σε όλους τους δικούς μου. Πάρε μια κάρτα και να μπορείς να τα κάνεις όλα εξ αποστάσεως. Δεν καταλαβαίνω. Είναι σαν να μην είμαστε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή είναι δυνατό. Εμείς τώρα που μιλάμε, δηλαδή άμα ήμασταν πιο παλιά, ρε Γιώργο, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπή εξ αποστάσεως. Θα μπορούσαμε να κάνω εγώ κάθε μέρα να κάνω διαλέξεις μέσω των υπολογιστών. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτοί που κάνουν όλες αυτές τις παραγγελίες τόσα χρόνια, και να μην πω, πώς θα το πω τώρα, θυμάστε τον Αμαζόνιο. Ωραία, δεν υπάρχουν εταιρείες που έχουν ονόματα που μοιάζουν με αυτά. Αυτές εδώ δεν χρησιμοποιούν τις αποστάσεις. Ωραία, γιατί τις παραγγελείς όλα αυτά τα πράγματα, ενώ δεν μπορείς να το κάνεις τώρα? Θα συνεχίσεις να το κάνεις κανονικά. Δεν μου λες, μία τελευταία ερώτηση είναι αυτή τώρα για να κλείσει ο κύκλος. Θέλουμε να ακούμε όλες τις απόψεις και δεν εννοώ εσένα, εννοώ ό,τι διαβάζουμε. Για να πάμε λίγο και σε τα άλλα, να μην σε ταλαιπωρήσω και να σε κλείσω σήμερα. Δεν με ταλαιπωρήσεις, ναι. Άμα θες με κλείνεις. Όχι, προβλή. Δεν θέλω καθόλου. Επειδή ξέρω ότι κάνεις μαθήματα, είσαι μέρα νύχτα, τρέχεις. Εγώ το χαίρομαι. Αφού μιλάμε στους ανθρώπους, απαντάμε στους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχει βγει ο Ιωαννίδης, ο δικός μας ο Έλληνας από την Αμερική, και έχει άλλη άποψη για όλα αυτά που συζητούνται. Δεν λέω εμείς οι δύο τώρα και οι φίλοι. Σωστά, μα αυτό την είχε από την αρχή. Γιατί αυτόν δεν τον βγάζουν στα κανάλια και μέρα νύχτα βγάζουν αυτούς που υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις, Νίκο μου? Γιώργο μου, τον έβγαλαν μια χαρά στα κανάλια και απλώς τον έβγαλαν λιγότερο στα κανάλια όταν αρχίσαμε να έχουμε περισσότερους νεκρούς. Τίποτα άλλο, Γιώργο μου. Εγώ έχω προσέξει, και πάμε σε άλλα θέματα, ότι ο Πόη... Εγώ σου λέω πολύ απλά, έχει δει πόσους νεκρούς έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο? Δεν διαφωνούμε σε αυτό, Νίκο. Όχι, όχι, μα δεν είναι ένα νούμερο. Αφού έχεις και άνθρωπο που κοιτάζει και από το Hopkins κατευθείαν. Εγώ σου λέω ότι έχουμε περάσει το 1 εκατομμύριο νεκρούς. Δηλαδή σιγά σιγά κοντεύουμε στο 1,5 εκατομμύριο που ήταν... Οι νεκροί Αρμένοι στη γενοκτονία. Ρωτάω, αυτός που έλεγε ότι δεν θα έχουμε θέματα, θα τους έχει ο Στύψη που τα είπε αυτά, ή θα πει εμένα δεν με πειράζει αφού είναι μόνο 1,5 εκατομμύριο? Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ διάβασα πρόσφατα, το είδα στα κανάλια, ναι. Δηλαδή δεν λέω δικά μου. Όχι, όχι, μην ότι... μου λες αυτά που διαβάζεις. Άμα διαβάζεις και σαβούρες στα κανάλια, μην μου κάνεις. Εγώ το λέω στους μαθητές να μην σπαταλάνε χρόνο και να μην διαβάζουν ό,τι να είναι. Άρα, άμα έχεις να κάνεις ερωτήσεις που είναι δικές σου και έχουν νόημα, κάνε. Άμα θες να κάνουμε από τους ανθρώπους που σε παίρνουν τηλέφωνο, να κάνουμε. Αλλά μην μου λες τι διαβάζεις, οποιαδήποτε σαβούρα, σε οποιοδήποτε κανάλι. Όχι, εννοώ αυτό που θα σου πω. Έχω διαβάσει και έχω δει τις ειδήσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σιγά σιγά το μαζέψε και πήγε στις απόψεις Τραμπ, επειδή τους κόψανε και τα 400 κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση, Νίκο μου, αυτό. Πρόσεξε. Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός και άλλο τα νούμερα. Τα νούμερα δεν αλλάζουν, δεν μάζεψαν κανένα νούμερο. Εντάξει. Άρα είναι πολύ απλό, δεν ακούς τον φίλο σου τον Νίκο, μπαίνεις σε οποιοδήποτε site και ζητάς. Πόσους μολυσμένους έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα και πόσους νεκρούς έχουμε τώρα? Τι συζητάμε? Γι' αυτό θα συζητάμε τώρα. Άμα δεν άκουγα το φίλο μου τον Νίκο, δεν ας είχαμε εδώ, Νίκο μου. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, δες μερικά δεδομένα. Τους νεκρούς δεν τους αλλάζουμε. Συμφωνούμε. Γι' αυτό εγώ έλεγα ήδη από τις αρχές στους μαθητές μου, εγώ κοιτάζω πιο πολύ τους νεκρούς παρά τους μολυσμένους. Γιατί στο τέλος το μολυσμένο μπορεί να είσαι ασυμπτωματικός και τελικά να μην μετράει. Ο νεκρός είναι νεκρός. Άρα εγώ όταν βλέπω ότι μια πανδημία είναι ικανή να σκοτώσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους, δεν μπορώ να κάνω ακόμα συνωμοσιολογία, ρε παιδιά. Άρα θα περιμένετε τι? Θα περιμένετε να περάσουμε τα 6 εκατομμύρια την γενοκτονία των Εβραίων, τα 7 εκατομμύρια την γενοκτονία των Ουκρανών και μετά να πούμε ότι έχουμε ένα θέμα? Ωραία. Σε ποιο νούμερο θα σταματήσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το συζητάμε? Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε αυτά, όλους μας απασχολεί αυτό. Θα τα δούμε και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Παρακαλώ. Εγώ είμαι με τους νεκρούς, δεν είμαι με τους νεκροθάφτες. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και με τους ζωντανούς, Νικόλα μου. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρεις κάτι, είναι οι ζωντανοί που λένε ότι να είναι που παράγουν δουλειά στους νεκροθάφτες. Γιατί το 1 εκατομμύριο εγώ δεν το ήθελα ποτέ. Να πάμε να φτιάξουμε ένα γραφείο funeral τότε να βγάλουμε και εγώ αυτό. Σου λέω ξανά, είναι αδιανόητο να είμαστε σε φάση ειρήνης
και να έχουμε τόσους νεκρούς μόνο και μόνο επειδή δεν εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα, ρε παιδί μου. Ας κάνει ό,τι θέλει μετά ο άλλος, αλλά να κάνει τουλάχιστον τα μέτρα όταν έρχεται σε επαφή με τον άλλον. Τόσο δύσκολο είναι. Δεν σου λέμε να μην γαμάς. Σου λέμε απλώς να βάζεις μάσκα, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό, σωστό. Ωραία, λοιπόν, όταν θα έχουμε και το θέμα σε σεξουαλικό επίπεδο, θα μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι έχουν μια δυσκολία. Α, τώρα εγώ σκέφτομαι και τους νέους. Ξέρεις κάτι, όταν είσαι σε μια εποχή που μπορεί να πηγαίνεις με διάφορους ή με διάφορες και τώρα ξαφνικά σου λένε, πρόσεχε, βάλε μάσκα, μη βγαίνεις, μη κάνεις, μη ράνεις. Και βέβαια σε πρίζει. Α, το θέμα είναι ότι όταν στην οικογένειά σου έχεις έναν νεκρό, έναν, ξαφνικά μαζεύεσαι. Λοιπόν, θα σου πω και αυτό που είναι τελείως προσωπική μου ροκ ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είσαι ροκ άτομο εσύ και θέλω να, θέλω να είναι καταγεγραμμένο στην εκπομπή μας και θα πάμε σε λίγο σε γεωπολιτικά που μας ενδιαφέρει όλους και είναι και τρόπος. Όχι, μα να ξέρεις ότι και αυτά είναι γεωπολιτικά, απλώς δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Συμφωνούμε, απλά είναι και στενάχωρο και εντάξει, είμαστε που είμαστε πιεσμένοι όλοι, οι άπαντες, μας περσάρουν και με αυτό. Το 1979 λοιπόν, πρόσεξε θα σου πω, ναι, οι Pink Floyd φτιάξανε το άλμπουμ Wall και έχει γυρίσει. Ξέρουμε, ναι, περίφημο. Περίφημο. Και η μουσική και ομιλώ όμως για την ταινία. Η ταινία μέσα, Νίκο μου, και για όσοι δεν το έχουν δει, τους το προτείνω κάθε μέρα, τους τα λέω αυτά, πριν 30 τόσα χρόνια, 40, περιγράφει το Wall, ένα τοίχο που θα περιβάλλει τον κόσμο, έχει και κάτι animation με γραφικά και λοιπά και δείχνει τα πουλιά και τα λουλούδια και γίνονται βομβαρδιστικά, δείχνει τον κόσμο που τον κλείνουν στο σπίτι και παθαίνει παροξισμό, ότι ρίχνει στα ναρκωτικά και τρελαίνεται, δείχνει άνοδο ακραίων πολιτικών κινημάτων και δείχνει μαθητές με μία μουρή όπως είναι με τη μάσκα και πέφτουν στον κυμά τη μηχανή και βγαίνουν κυμάς. Όλο αυτό είναι μια κοινωνική κατάσταση. Και τώρα τι ζούμε, Νίκο? Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Πες μου ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα που περιγράφεις, ξέρεις τι είναι? Αυτές είναι οι πανελλήνιες στην Ελλάδα. Όχι, νομίζω. Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις την πανδημία. Δηλαδή, ρε Γιώργο, δεν κατάλαβες όταν λέει κάτι εναντίον των καθηγητών μέσα στο τραγούδι, εφόσον το άκουσες. Μην κοιτάς μόνο την ταινία, κοίτα και τι έγινε στην αρχή. Ναι, και η Pink Floyd είναι από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα, αλλά δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά αυτό που σου λέει, όταν σου λέει «Teacher, leave the kids all», αυτό σημαίνει τι? Σου λέει «Αφήστε μας ήσυχους, δεν θέλουμε πια αυτούς τους καθηγητές». Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι δεν είναι μια οδοντόπαθρα να σου βάλει μυαλό. Άρα είναι θέμα παιδείας. Ναι, το θέμα είναι πώς θα κάνεις παιδεία χωρίς να έχεις δασκάλους. Γι' αυτό λέει another brick in the wall, λοιπόν. Άλλο ένα τούμπλο στον τοίχο κατασκευάζουν. Άμα οι Pink Floyd γνώριζαν τον Σοκράτη, θα τον έβαζαν μέσα στον τοίχο και θα του έλεγαν «Άφησέ μας ήσυχο». Έχεις καταλάβει. Όχι. Έχεις καταλάβει τι σε ρωτάω? Εγώ ξέρω ακριβώς, αλλά ξέρεις κάτι, μπορείς να κάνεις τα ροκάδικα, υπάρχει και το hard rock, εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ απαντάω και σε αυτά, αλλά σου λέω πολύ απλά, μη με μπερδεύεις, γιατί να ξέρεις ότι επειδή πέτυχες και την ημερομηνία το 79, το 79 ξέρεις ότι είχαμε πάλι πανδημία. Τότε ξεκίνησε... Να κοιτάς και τα νούμερα. Ναι. Ήταν πάλι μια εποχή πανδημίας εκείνη την εποχή. Απλώς μπορεί να μην το ξέρεις εσύ ή να μην το θυμάσαι, γιατί δεν έγινε στην Ελλάδα. Αλλά σου ξαναλέω, η μεγάλη διαφορά είναι το έγκλημα που έκαναν οι Κινέζοι και μετέφεραν μια εθνική πανδημία και την έκαναν διεθνή. Αλλιώς θα είχαμε μόνο μια κρατική πανδημία. Ναι, αλλά εγώ βλέπω εδώ στους πολιτικούς μια λατρεία με τους Κινέζους. Τους φέρανε εδώ, τους δώσανε το λιμάνι, έχουν σκύψει κλπ. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην γίνεται το αντίθετο? Να τους κάνω lockdown στις εισαγωγές, π.χ. Μα εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, πρόσεξε. Δεν διαφωνώ μαζί σου και θεωρώ ότι πολλοί πολιτικοί είναι εντελώς λαμόγια και είναι όντως ραγιάδες και με τους Κινέζους. Γιατί ξέρουμε ακριβώς τι παράγει. Άρα εγώ, το πρόβλημά μου δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχεις ένα κομμουνιστικό καθεστώς που παρόλο που ξέρουμε τι έχει κάνει ο κομμουνισμός, συνεχίζει να υπάρχει. Όταν βλέπω, ας πούμε, τον Κινέζο ηγέτη ή τον Βορειοκοροϊάτη ηγέτη να λειτουργούν κανονικά, λες και δεν έγινε τίποτα, αυτό θεωρείς ότι δεν είναι πληγές κατά της ανθρωπότητας? Εγώ δεν... Άρα δε, μην μου μιλάς μόνο για την πανδημία. Εγώ σου λέω, ένα τέτοιο καθεστώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα τώρα?
Κι όμως υπάρχει. Άρα όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους στην Ελλάδα που αγοράζουν κινέζικα, στην Ευρώπη που αγοράζουν κινέζικα, δεν καταλαβαίνουν ότι συντηρούν ένα τέτοιο καθεστώς. Άρα για να δηλαδή το... όταν γράφουν PRC δεν καταλαβαίνουν ότι είναι από την Κίνα. Άρα για να το κλείσουμε, και ήρθε πολύ ωραία να πάμε παρακάτω, να, καλά να πάθει ο δυτικός καταναλωτικός κόσμος, γενικά το λέω, που στείλαν όλα τα εργοστάσια στην Κίνα για να παράγουν εκεί και να είναι πάμπτινα, και τώρα πληρώνουμε τον κινέζικο δράκο. Συμφωνούμε απολύτως. Εγώ τα εργοστάσια τα θέλω στην περιοχή, τα θέλω να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και οι ντόπιοι, και αυτό που λέμε τα localization, delocalization κτλ. Αυτά εδώ είναι μια τεράστια σαβούρα και είναι δικό τους θέμα που το έκαναν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα μιλάμε για localization. Και εγώ σου ξαναλέω, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι κανένας όμως, όταν ήταν το Tiananmen το 1989, εντάξει, δεν ήσουν νιονιό να μην θυμάστε τι έγινε. Τους φοιτητές τους καθάρισαν. Έτσι, μπράβο. Ωραία, εγώ τα θυμάμαι αυτό, γιατί εγώ τα ζούσα εκείνη την εποχή και τα άκουγα συστηματικά στο ραδιόφωνο για να καταλάβω τι γίνεται, για να γράφω επιστολές στη Διεθνή Αμνηστία κτλ. Θέλω να σου πω ότι οι άλλοι τα ξέχασαν, εγώ δεν τα ξεχνάω. Υπάρχουν ακόμα ηγέτες του κινήματος των φοιτητών που είναι ακόμα στη φυλακή τώρα. Και εμείς είμαστε εδώ να πουλήσουμε το μισό το λιμάνι του Πειραιά και να θεωρούμε ότι είναι και καινοτομία. Μπράβο, γι' αυτό τα λέμε αυτά, επειδή έχεις γνώσεις σφαιρικές. Μα δεν διαφωνούμε, εγώ σου λέω ακριβώς αυτό. Αλλά σου λέω, εμένα δεν με ενοχλεί μόνο το θέμα της πανδημίας με την Κίνα. Με ενοχλεί ότι ένα καθεστώς το οποίο είναι μια σαβούρα και είναι μια πληγή κατά της ανθρωπότητας να μπορεί ακόμα να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί για μένα ο ναζισμός και ο κομμουνισμός είναι ακριβώς το ίδιο. Το κλείνουμε εδώ, τα είπες όλα. Σε αγαπάμε. Ωραία. Πολύ. Πάμε παρακάτω. Πες μας λίγο τη γεωπολιτική κατάσταση, την τρέχουσα όπως την βλέπεις, με τον άλλον που έχει τρελαθεί όπως λένε, και με το δικό σας εκεί το Μακρόν. Ποιος έχει τρελαθεί, ποιος έχει τρελαθεί, γιατί τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Φαντάζομαι ότι τώρα θα πάμε σε επίπεδο πανκ, άμα κάναμε ήδη το ροκ και το ραρ ροκ. Και όταν ακούω τον Ερντογκάν να μας λέει ότι είναι τρελός ο Μακρόν, ναι, δηλαδή υπογάιδερο στο πετεινό κεφάλι. Αλλά σου λέω, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η τουρκάλα που εντόπισε. Ναι. Ότι η γυναίκα του Ερντογκάν έχει τσάντα Ερμές. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι όλα τα λεφτά. Όλα δηλαδή τα λεφτά. Όταν είσαι σούπερ δικτάτορας και δεν μπορείς να το επιβάλλεις ούτε καν στη γυναίκα σου. Εδώ είπε στον άλλον από το Πούλμαν που του λέει, πρόεδρε δεν έχουμε να πάμε, λέει, να πίνεις τσάι. Μωρέ, να το πίνει το τσάι, αλλά εγώ σου λέω, εσένα δεν σου αρέσει επειδή είσαι και τόσο φαν και λόγω του Βαγγέλη της ελληνικής μυθολογίας ότι η τσάντα που κουβαλάει η γυναίκα του Ερντογκάν να είναι Ερμής. Θα έχει πλάκα να βάλουμε και Ερμής Τρισμέγιστος. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είναι το γαμάτο της υπόθεσης. Είναι ότι οι Γάλλοι λόγω κουλτούρας έχουν βάλει τον Ερμή και θεωρούν ότι είναι super duper για να κάνουν μια μάρκα. Εμείς όταν είμαστε τσόκαρα βάζουμε μάρκες και τις βάζουμε στα αγγλικά γιατί νομίζουμε ότι θα πουλήσει. Και έρχεται τώρα ο άλλος και έχει την τουρκάλα γυναίκα και μια χαρά το κάνει. Έχει και γούστο. Αλλά δεν έχει πλάκα. Έχει γούστο μόνο για τα ρούχα που παίρνει, όχι για τον άντρα που παντρεύτηκε. Άρα λέω λοιπόν, είναι και το Σάλι Εμπντό που έκανε. Αυτό θέλω να μου δείξεις. Αυτό. Αυτό που τα βγάζουν στα κτίρια. Έχει ανοίξει όμως μία κόντρα, Νίκο, και ο Αδάης, ο φανατισμένος, δεν ξέρεις πώς θα σου την κάτσει. Ποιο να την κάτσει, μωρέ. Ο Αδάης ο φανατισμένος. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι μπορείς να βάλεις σε κρατικά κτίρια της Γαλλίας τις καρικατούρες με τον πιο επίσημο τρόπο. Ξαφνικά τι έγινε στη Γαλλία? Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Άρα θέλω να σου πω ότι το θέμα σε κάποια φάση πρέπει να έχεις και κότσα να αντισταθείς όταν είσαι σε μια χώρα. Όταν ο άλλος θέλει να είναι στη χώρα του και θέλει να επιβάλλει μια νομοθεσία εθνική, ωραία να το κάνει. Αλλά όχι να σου την επιβάλλει και όπου να είναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή εδώ έχουμε καταντήσει σε κάποια φάση να πεις, ωραία παιδιά, έχει ο καθένας τη θρησκεία του, το σεβόμαστε όλοι. Μην ξεχνάς ότι στη Γαλλία υπάρχει ο νόμος 1905. Ο οποίος επιτρέπει ο καθένας έχει τη θρησκευτική του ελευθερία. Δεν υπάρχει θρησκεία σε επίπεδο κρατικό. Δεν είναι διαχωρισμένα τα πράγματα από την εποχή του Ναπολέοντα. Τώρα είπες την μεγάλη κουβέντα. Δεν σου λέω ότι πρέπει ξαφνικά εσύ να είσαι ακριβώς όπως το θέλει ο άλλος.
Τώρα είπε στη μεγάλη κουβέντα. Να σου αλλάξουν τη διατροφή σου, να σου αλλάξουν τα ρούχα σου. Ρε φίλε, άμα πραγματικά έχεις ένα πρόβλημα, εμείς τι φταίμε. Τώρα είπε στη μεγάλη κουβέντα. Εκεί έχει διαχωριστεί η εκκλησία το κράτος εδώ και 300 χρόνια. Εδώ η ευκαμψία καλά κρατεί και μη στεναχωρηθεί ο γείτονας με τους ευκαμπτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, Νίκο μου. Να μη στεναχωρηθεί σε τι, ρε παιδί, μιλάει τώρα για τους γεραγιάδες. Α, ωραία, εσύ είπας. Ωραία, άμα δεν μπορούν να βγάλουν ούτε μια καρικατούρα στην Ελλάδα εναντίον του Ερντογκάν, τι συζητάμε. Εδώ δεν μπορούν να διώξουν. Ότι... Ρε Νίκο, δεν μπορούν να διώξουν το πλοίο. Οι δικοί μας έχουν βγάλει και οι δικοί μας. Απλώς θέλω να σου πω ότι εδώ, ποιο είναι το θέμα. Ο Ερντογκάν δεν αντιπροσωπεύει τους μουσουλμάνους. Εδώ δεν διώχνουν το πλοίο. Θα βάλουμε καρικατούρα. Είχες μαντέ, Νίκο μου, τώρα. Τι μου λες. Αυτό το είχες μαντέ ήταν, ας πούμε, σαν τον Μπιν Λαντέν, αλλά με μια άλλη. Εδώ το πλοίο. Το... Ότι... Κάθονται και κοιτάνε το πλοίο. Ίσως τους αρέσει επειδή είναι κόκκινο και είναι Ολυμπιακή. Τι να πω, γελάω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, Νίκο. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ ξαναλέω. Πώς μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι όταν πηγαίνει σε μια άλλη χώρα μπορεί να της αλλάξει τα ήθη, τα έθιμα, την νομοθεσία, τη φιλοσοφία, το πνεύμα. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρει ότι είναι σε ξένο κράτος. Εδώ το κάνουν αυτό όμως για να μην ενοχληθούν οι επισκέπτες. Μην πω άλλη λέξη. Γιατί ξέρω το ανεβάζεις. Το λέγαμε και στο μάθημα. Γιατί το ανεβάζεις στο YouTube. Και μου λέει για τυχείο ότι πρέπει να βγάλουμε τον πίνακα του Ντελακρόα στοιχείο ενώ είναι αντίγραφο για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι που θα το δουν που έχουν κάνει μακελιό που είναι η σφαγή της Χίου και θα ενοχληθούν επειδή το βλέπουν. Λοιπόν. Θα μας τρελάνουν δηλαδή. Δηλαδή δεν το έκαναν αυτοί. Αυτοί δεν έκαναν αυτή τη σφαγή. Αυτή η σφαγή κανονικά θα έπρεπε ήδη να ήταν στις κατηγορίες της γενοκτονίας. Yeah. Άρα είναι σαν να λες ας πούμε σε έναν πόντιο να μην μιλάει για την γενοκτονία των ποντίων όταν υπάρχει κάποιος που είναι Τούρκος στο τραπέζι. Όχι, είναι το αντίθετο. Άμα υπάρχει κάποιος Τούρκος στο τραπέζι να του ρωτάς κατευθείαν εσύ είσαι υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας ή δεν είσαι. Με αυτό που είπες τώρα, πήγαινε μας λίγο στο Αρτσάχ, Νίκο, και πες μας τι βλέπεις και τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό που βλέπω στο Αρτσάχ και το χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι ξανάρχισαν και είχαμε ανθρώπους που παντρεύτηκαν στην εκκλησία που βομβάρδισαν οι Αζέροι. Αυτό δείχνει μια μαχητικότητα, δείχνει μια πράξη ελευθερίας και δείχνει ότι ακόμα και η νεολαία ξέρει τι σημαίνει σύμβολο και πήγαν και παντρεύτηκαν σε αυτή την εκκλησία που προσπάθησαν οι Έλληνες να την διαλύσουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρχουν βομβαρδισμοί, ακόμα και αν βοηθάει επίσημα ή ενεπίσημα η Τουρκία, αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε γιατί η Τουρκία, ξέρεις, είναι πραγματικά οριακή πάνω σε αυτό το θέμα γιατί φοβάται την αντίδραση της Ρωσίας αν πάει εντελώς επίσημα, προσπαθεί να το κάνει με μισθοφόρους, αλλά το να βάλεις κανονικούς Τούρκους ή να κάνεις κανονικά τουρκικά F-16 είναι ένα άλλο θέμα. Άρα γι' αυτό εγώ κάθε φορά που μου δίνουν πληροφορίες διάφοροι, τους λέω αυτό τα θέλω εγώ διασταυρωμένα. Δεν θέλω απλώς γενικές πληροφορίες. Ωραία, λοιπόν. Άρα εδώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι Αρμένοι αντιστέκονται μια χαρά. Ένα πράγμα που θεωρούσαν οι Αζέροι ότι θα το έχουν τελειώσει σε 2-3 μέρες, βλέπεις τώρα ότι έχουμε περάσει πάνω από 20 μέρες. Και ακόμα το συζητάμε και τώρα μπαίνουν σιγά σιγά όλο και περισσότερο και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί. Ναι. Και βλέπεις ότι δεν προχωράει το θέμα, ενώ επειδή την έχω ζήσει την περιοχή και ξέρω ακριβώς πώς είναι. Ειδικά η πρόσβαση στο Στεπανακέρτ είναι εντελώς ανοιχτό. Δεν είναι βουνίσιο το πλαίσιο ναι, εκεί πέρα. Είναι παιδιάδα. Ναι. Αλλά θα μπορούσαν κανονικά με τεθωρακισμένα κλασικά, εφόσον το παίζουν τόσο σπουδαίοι Αζέροι, να έχουν μπει. Δεν έχουν τα κότσα να το κάνουν. Λοιπόν, όταν μιλάμε ότι ο ένας έχει 7 εκατομμύρια πληθυσμό και ο άλλος έχει 150.000, καταλαβαίνεις ποιος είναι ο γελίος. Λοιπόν, ένα συνδυασμό θα σου κάνω. Πάρ' το όλο μαζί και να κλείσουμε, να σε απαλλάξω. Θα σε ευχαριστήσω από τώρα για την παρουσία σου εδώ που θα έχεις κάθε εβδομάδα και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αν μου το επιτρέπεις θα το έχω, γιατί μπορεί και να αλλάξει γνώμη, δεν ξέρω. Εγώ αποκλείεται, αν αλλάξεις εσύ, η πόρτα είναι ανοιχτή μέχρι να την κλείσεις μόνος σου. Εντάξει. Κάνε την ερώτηση και θα δούμε τι ροκάνεις. Λοιπόν, τη σκοπιμότητα της επισκέψεως Λαυρόφ θέλω να μας πεις. Ένα, μετά από τις εκλογές αμερικάνικες, άσχετα ποιος θα βγει, πώς θα παιχτεί το παιχνίδι
και το κομμάτι που έκανε την κίνηση στην Αμόχο στο Ερντογάν. Αυτό όλο το πακετάκι και να σε κλείσουμε. Όχι, στο λέω ανάποδα. Ανάποδα. Η κίνηση στο Βαρόζο και με τον Αμόχωστο δεν είναι απολύτως τίποτα, γιατί πολύ απλά, αν θυμάστε καλά, η εισβολή γίνεται με το θέμα της πράσινης γραμμής. Στην πράσινη γραμμή η Αμόχωστος δεν ήταν μέσα, άρα οι Τούρκοι το πήραν σαν κερασάκι παραπάνω και δεν το είχαν προβλέψει. Γι' αυτό πάνω τις διαπραγματεύσεις γίνονται σε αυτή την περιοχή. Είναι ένα πράγμα που ούτως ή άλλως, ακόμα και να ήθελες να το απελευθερώσεις, θα πρέπει να το ξυλώσεις όλο και δεν το λένε στις ελεύθερες περιοχές, που είναι κρίμα. Δεν μιλάνε ποτέ για την Κερίνια, γιατί αυτοί τη θέλουν σόγκι καλά, αλλά δεν κάνουν ποτέ για διαπραγματεύσεις εκεί πέρα. Μιλάνε συνεχώς για το Βαρέσο, γιατί ξέρουν ότι είναι εντελώς νεκρό το πεδίο. Αυτό θα το συζητάμε πάντα, και όσο δεν έχουμε να κάνουμε με αληθινούς υδρογονάκες και με εξόρυξη φυσικού αέριου, θα είναι απλώς συζητήσεις. Αυτός ο καινούριος που βγήκε στην Κύπρο, στο βόρειο τμήμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ σου λέω πολύ απλά. Όποιος και να είναι. Όχι, απαντάω. Δεν λέω ότι δεν με ενδιαφέρει. Ότι δεν θα σου απαντήσω. Λέω, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, γιατί ούτως ή άλλως όποιος και να είναι, είναι παράνομος. Το κατοχικό καθεστώς είναι παράνομο και αυτό έχει ψηφιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη 2 φορές. Όποιος θεσμός και να είναι, και γι' αυτό όταν κατηγορούμε οποιονδήποτε για τα κατεχόμενα, πάντοτε η κατηγορία και η καταδίκαση γίνεται εναντίον της Τουρκίας, γιατί πρέπει να είναι ένα κράτος που να είναι αναγνωρισμένο. Άρα, εδώ το έχει αναγνωρίσει μόνο η Τουρκία από το 1983, νόμιζαν ότι όλοι οι μουσουλμάνοι θα το αναγνωρίσουν, ούτε οι μουσουλμάνοι το αναγνωρίζουν, και γι' αυτό σου λέω, όταν πετάγεται ο Ερντογκάν για να αντιπροσωπεύει τους μουσουλμάνους, είναι τεράστιο λάθος και τον ξαναστέλνουν από εκεί που ήρθε. Ωραία. Όσο γιατί αφορά για την Αμερική. Για την Αμερική δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα εκτός από το εξής. Μη μου λες ανεξαρτήτως από αυτό που θα βγει, γιατί θα έχει μια σημασία ποιος θα είναι. Αυτό που θα έχουμε σε πρώτη φάση είναι ότι η στρατηγική της Αμερικής είναι η ίδια και δεν αλλάζει τόσο γρήγορα ανάλογα με τον πρόεδρο. Αλλά μετά ο καθένας επίσημα έχει το δόγμα του. Είναι το δόγμα του πρόεδρου που θα το ανακοινώσει για την τετραετία. Εκεί πέρα παίζονται τα μεγάλα παιχνίδια. Το δόγμα είναι μια εξαίρεση στη στρατηγική. Είναι το μόνο που ανακοινώνεις. Ενώ η στρατηγική είναι στο αόρατο και είναι το μόνο που είναι ορατό, το δόγμα λέει σε εμπειρικές περιπτώσεις τι θα κάνει το κράτος σου. Άρα βλέπουμε αμέσως ποιες περιοχές θεωρεί η Αμερική κόκκινες ή αλλάζουν πράγματα ή αλλάζουν δεδομένα. Αυτό αλλάζει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε. Όσον αφορά τώρα τον Λαυρόφ, ναι. Ο Λαυρόφ είναι λογικό να είναι στην περιοχή, γιατί θέλει να δει και πώς παίζει η Ελλάδα. Εμείς είμαστε βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αυτό το ξέρουν και οι Ρώσοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κακές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν έχουμε, αλλά τις δημιουργήσαμε, Νίκο μου. Τις δημιουργήσαν άνθρωποι που δήθεν τις δημιούργησαν, ενώ πόνταραν στη Ρωσία που δεν τους βγήκε. Πάρ το και έτσι. Μα το παίρνω και έτσι, γιατί ξέρω ακριβώς τι έγινε. Σωστά, σωστά. Ωραία, όταν λοιπόν ζητάς ρευστότητα από τον Πούτιν. Και ο Πούτιν σου λέει, εγώ γιατί να τα βάλω με 27 χώρες για χατήρι σου. Και εσύ που θες αυτό το πράγμα, ποια διάρκεια ζωής έχεις πολιτικό όν. Έχουμε μια πολιτική σχιζοφρένεια εδώ, διότι θέλουμε και αυτό και εκείνο. Ο Πούτιν όπως το βλέπεις έχει μεγάλη σταθερότητα. Ακριβώς. Γιατί και αυτός ξέρει τι είναι ακριβώς ένα πλαίσιο εξουσίας. Και δεν υπάρχει λόγος να τα βάλει με 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή κάποιος πετάχτηκε και του ζήτησε ρούβλια. Πότε θα πάμε. Το έκοψε το θεατράκι και σταματήσαμε. Εμείς πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Βέβαια. Σου ξαναλέω, ακόμα και με το θέμα με το φυσικό αέριο. Είναι καλό να έχουμε καλές σχέσεις και με την Gazprom. Ήταν εντελώς λάθος να μπούμε σε ένα πλαίσιο με την Σοκάρ. Λάθος εντελώς. Ωραία. Δεν έγινε. Το χαρήκαμε. Τέλειωσε. Αλλά λέω ξανά. Η Ρωσία είναι ένας μεγάλος παίχτης, κρατάει ισορροπίες, ξέρει ακριβώς πώς παίζει σε στρατηγικό επίπεδο, μπορεί να παίξει και ενεργειακά, μπορεί να λειτουργήσει μετοχικά, μπορεί να βοηθήσει, όπως το είδαμε με το Κίτας Μαζόρ, μπορούν να πάρουν ένα τεράστιο ποσοστό και να παίξουν και στην περιοχή, άρα δεν έχει κανένα όφελος η Ελλάδα να είναι εναντίον της Ρωσίας. Τώρα, άμα με ρωτήσεις με έναν ύπουλο τρόπο, που θα είναι ή ροκάδικο ή hard rock ή punk ή δεν ξέρω τι στο διάλογο θα μου πεις, είναι πολύ απλό, δεν θα πάρουμε όμως ρώσικα όπλα. Βέβαια. Ναι, γιατί εκεί πέρα σταματάει το παιχνιδάκι. Έτσι. Γιατί εμείς άμα θέλουμε ραφάλ,
άμα θέλουμε F-16 Viper, άμα θέλουμε F-35 και μπορούμε να παίξουμε πραγματικά, επειδή έχουμε και πιλότους που έχουν άλλη αξία και έτσι να το βουλώσει η Τουρκία, είμαστε εντάξει. Άμα είναι να κάνουμε βλακείες, το σταματάμε. Άρα εδώ, άμα είναι εμπορικό, οικονομικό, διπλωματικό, είμαστε μια χαρά ακόμα και σε στρατηγικό. Αυτά όμως να είναι συμβατά με αυτά που έχουμε σαν ύφος, ως ελληνισμός, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ΝΑΤΟ, να μην κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με μια ανάρτηση που έχει κάνει εδώ και κάνα δύο χρόνια. Πότε θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη που είναι κοντά, Νίκο μου, για καφέ. Πάνω σκητά, δεν θα πάμε με lockdown. Θα είναι για να πάμε άνετα. Okay. Θα είναι για να πάμε με κεριά και να πάμε και στην Αγία Σοφιά, όχι απλώς για να πάμε για τουρισμό. Ωραία. Άμα λοιπόν μια απλή συνέντευξη που είχαμε την άλλη φορά βγήκε νούμερο 2 στα 11.000 βίντεο που έχει ανεβάσει, καταλαβαίνεις τώρα εδώ κάθε Τετάρτη τι έχει να γίνει, Νίκο μου. Λοιπόν. Θα το δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Welcome to the... σε όλους τους ακροατές σου. Welcome to the club. Πάνω σε υποστηρίζουν και εμείς συνεχίζουμε μαζί.